Το βιολοντσέλο ή πιο απλά τσέλο είναι το τρίτο μουσικό όργανο της οικογένειας του βιολιού. Το βιολοντσέλο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το βιολί και γι' αυτό ο μουσικός κάθεται για να παίξει. Με το σώμα του τσέλου να στηρίζεται στο έδαφος πάνω σε μια μεταλλική ακίδα. Για να κατασκευαστεί ένα τσέλο χρειάζεται πολύς χρόνος και κόπος, γιατί το όργανο αυτό ουσιαστικά φτιάχνεται με τα χέρια. Ο κατασκευαστής διαλέγει για το μπροστινό μέρος ένα μαλακό ξύλο, όπως πεύκο ή έλατο, και για το πίσω μέρος ένα σκληρό ξύλο, όπως είναι το σφεντάμι. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα θαυμάσιο όργανο με λαμπερό ήχο. Το βιολοντσέλο έχει 4 χορδές που κουρδίζονται κατά πέμπτες. Λα, ρε, σολ, ντο. Το λα είναι η πρώτη και ψηλότερη χορδή, ενώ το ντο είναι η τελευταία χορδή, καθώς και η χαμηλότερη νότα που μπορεί να δώσει το όργανο. Ο ήχος παράγεται με τη βοήθεια ενός λεπτού ξύλινου ραφιού που το λέμε δοξάρι. Πάνω στο δοξάρι είναι προσαρμοσμένες λεπτές τρίχες αλόγου που συντελούν στη δημιουργία του θαυμάσιου ήχου που μας δίνει το τσέλο. Το βιολοντσέλο, όταν τραγουδάει στις ψηλότερες νότες του, μπορεί να πει κανείς πως είναι ο τενόρος της ορχήστρας. Άλλοτε παίζει το ρόλο του μπάσου. Συχνά όμως μας δίνει τη μελωδία. Και ζεστός και μοιάζει πολύ με την ανθρώπινη φωνή. Ξεχωρίζει από τα άλλα έγχορδα με το ευγενικό και ιδιαίτερο χρώμα του. Για ένα πλούσιο όμως ηχητικό αποτέλεσμα χρειάζεται μελέτη πολλών χρόνων, που συνήθως ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Thank you.
Το βιολοντσέλο παίζει σπουδαίο ρόλο στις μεγάλες ορχήστρες, καθώς και στα μικρά μουσικά σύνολα. Για το βιολοντσέλο ως όλο όργανο έχουν γραφτεί πολλά και σημαντικά έργα. Σπουδαίοι μουσουργοί έδωσαν εξέχουσα θέση στο βιολοντσέλο μέσα από τα έργα τους.